Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, εις άκουσιν της προσευχής μου, ενώτησε τη δέηση με τη αληθεία σου, εις ακοσώνει τη δικαιοσύνη και μη σε αντιστρίσει μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει οποιών σπαζών, ότι κατεδείξει με χρώση ψυχή μου, εταπείνωση εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή στους μικρούς αιώνας και κουδίεσαι με το πνεύμα μου, εν μη ταράχθη καρδία μου, εμνή συνημερών εν χαίω μελέτη σε πάση της έργης των ποιήμες και των χειρών σου μελέτων, διαπέτασε προσέτας χείρας μου, ψυχή μας γενεδρώσει, ταχύ σαν το σώμα κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τις κατεβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιησών μου του πρωί το λεός ότι επισύλπησα. Γνωρίσω μου κύριε εγώ αν μου χωρέσω με το προσύρι την ψυχή μου. Έξερνω με τον εχθρό μου κύριε προς εγκατέθμα, διδαξώ μου το πίνη τη θρημά σου, τη σου ο Θεός μου. Το πνεύμα σου καθόν οδηγήσει μου η ευθεία εν εκκριματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου, μη το λέει σου, του θέλει στου μικρού μου. Και απολύει πάντω λίμοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και πεγρίστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τέχνη δικλωσάμε και το όνομα του Κύριου μην άμυν αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου γεννητό αυτού και συνταμαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενός νυπροσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημείς πλαχνιστήσαν, σπέσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων, μη αποσπρέψει στους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνη ελπίδα και κτήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιού Πνεύματι, μέγαν εύρατο, εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρετα έθνη τροχούμενων, όσου λιέου καθήλες στην έπαρση, εντός αδείο θαρρήνας τον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ειν και στους αιώνας των αιώνων, μην ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνει ανάξι, μήγα εσύ προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσα το έκτος σου όταν κινδύνων, της δε διαφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καποστών με δέσποινα έξου, στους γαρδόλους όζησα ή εκ παντίον δεινών. Ελέησον με ο Θεός και το Ωμέγα Ελέος και το πλήθος και το τιμός σου εξάρισε τον ημά μου, με επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ό,τι την ανωνία είναι ο γηγενός και η αμαρτία μου είναι ο ποιόν μου εσύ διαπαντός. Σύμωνο η αμαρτία και το πονηρόν είναι ο ποιόν σε ποιείς, από σαν την κερδίς είναι της λόγης σου γενικής ενδοκρίνες θέσε. Η δούγαρ ενωμία συνελήφθη και αμαρτής και στις έμι μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεν η γάψη στάτελ και το κρύπτο και σου φύου σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επιθυνολευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και προσύνη να αγαλιάσου τα αστέτα πεινωμένα. Απόστρεφουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα νομία μου εξάλληψαν. Καρδία μου καθαρά μπτήσουν εμνία Θεό και πνεύμα τη ευθέσεν και ανοίξουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίφθη με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άιμεν να ανέλησε με μου. Απόδο με την αγαλή σου το σωτηρίο σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξουν όμω σου και ασυλή σε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσαι τέλο με την δικαιοσύνη σου και τα χειμωνίξη και το σώμα μου να γίνει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλει αισθήσει ένα δικό όλο το κόμμα του και αποκύσει. Θυσία το Θεοπνεύμα σε τετριμένων, καρδιά σε τετριμένη και τετριμένη να θεώσει και ξεγνώσει. Αγάπη τον Κύριε Διευδοκή σου την Σιόν και οικοδομηθεί τα τείχη σου Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σιέν δικαιοσύνη σε αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θύσαι αισθητηριών σου μόσχου. Αρματιλά τον Φαραώ επίθυσε, τερατουργό από τα έμωσα η κυράβδο. Σταυροτύπο πλήξασα και διαιρούσα θάλασσα. Ισραήλ φυγάδα, πεζόν οδύτη διέσουσα. Άσμα το Θεό να με ελπώντα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σκόν υπηρών επαγωγό, χυμάζουσι την ταπεινή μου την ψυχή και συγχωρών έφη την εμικαλύπτουσι. Καρδία Θεόν ύμφευτε,
Αληθώστε Κυρία το Θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως των χαρμοσυνών. Κύριε Θεότο και σώσον ημάς εξαμετρήτων αναγκών και θλίψεων και εξεθρόδισμενων και συμφορών βίων, λυτρωθείς Πανάκραντε την κρατεά δυνάμει σου, ανυμνώ μεγαλύμνω, την αμετνώ σου συμπάθεια και την εισεμέσου παράκληση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν πεποιθώς επί την σύν κατεφύγων αντίληψην κρατέαν και προς την σκην σκέπην ολοψυχώς έδραμον και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιον. Και αδικαίοι στους αιώνας των αιώνων αμήν που σιωπήσω του βοατρανότατα τα μεγαλεία τα σα ημίγαση κόρη πάντοθε προείστασο υπερεμό πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, της έκτος σου του μεκλείδωνος και δίνον κινδύνων ερήσωτο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς απορρίσα σε πάντων οδυνηρός κράζωση, πρόφθασον θερμή προστασία και συμβοήθειαν δόμος τη δούλη σου, το ταπεινό και αθλείο, το την συναντήψην επιζητούντι θερμό. Περαδία Θεότο και σώσον ημάς θαυμάστασας όντως την επεμίδα σπινά τας ευεργεσία σου χώρη και τα ελέη σου οθέν δοξάζωσε και ανυμνώ και γεραίρω την πολλήν και άμεθον κυδαιμονία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατεγείς και με χυμάζει των συμφορών δεσποινά και των λυπηρών τρικυμίε κατά ποντίζουσιν, αλλά προφάσασα χειραμιδός βοηθείας η θερμή αντίληψης και προστασία μου. Φαινικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων να μην αληθεί Θεοτόκον ομολογώ δεσποινά σε τι του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν ως γραφησίζωμος εκ των δεσμών των του Άδου προς ζωήν ανοίγαγες εις γην με ρεύσατα. Διά σου ασών από κινδύνου τους νόμους σου Θεοδόκε αντιπάντες με τα Θεόν εισέ καταφεύγομεν ως άρρηκαν τύπος και προστασία. Επίβλεψον ανεσμερενεμενία πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωση. Ελίεσε της ψυχής μου το άργο. Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray that you hear us and have mercy. Υπέρ του Επισκόπου μου ελπιδοφόρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. We also pray for life, peace, health, salvation, visitation, divine protection for the servants of God, of the pious and orthodox Christians, those who live and reside in this parish and city, the parishioners, special members, benefactors of this church, for the sick, the suffering, for those who are mourning the loss of a loved one, for those who labor and work and bear fruit for this parish, for the members of the parish council, the philosophers, the parish organizations, the teachers and students of our preschool and church school, for the youth, for all the parishioners and benefactors of this community, we entreat the Lord Jesus Christ to hear us and have mercy. For your merciful and loving God, unto you give glory, to the Father and the Son, the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Εκ ενός γόμετσι Θεότο και δέσποινα πρόφθασον και κινδύνο λύτρωσε ημάς ημών η ταχαίως προστατεύουσα. Σύ μου ισχύς Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ Θεός μου, σύ μου αγκαλίαμα,
ο πατρικούς κόλπος μη λοιπόν, γιατί τη μετέρα το χείον επισκεψάμενος, διώσει το προφήτη, αβακούμψη κραυγάζω, τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, και πολύ μόνα λινερήνωσα τη λήψη που προσφύγω πόδε και σωθήσω με την νεθερμήν έξω βοηθών. Θλίψεση του βίου και ζάλεση μη κλονούμενος είσαι μόνην ελπίζω και θαρώ και καφώμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τον ποταμό, τον γλυκερό του ελέους σου, τον πλουσίες δωρεύους ίσαντα την παναθλία και ταπεινή πάνε ψυχή μου, τον συμφορώ και τον θλίψεων καμήνο φλογιστήσα, μεγαλύνω Κυρίτω και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε την Αγνήνε, σε την Παρθένων και Ασκήνων, μόνη υφέρω τείχος απροσμαχητών και καταφύγην σκέπη κρατεάν, όπλων σωτηρίας μη με παρήγης των άσωθων, ελπίσα πυλπισμένων, άσθενων συμμαχία, θλιβωμένων χαρά και αντίληψη. Και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων να μην ως εξυπνή σου καταξία την ίσομε, τους αμέτρους υπτυρμούς ο δέσποινα, τους την εμήν πάντοτε ψυχή δεινοσπυρουμένη, ως είδω περιδροσίσαντας άλλο της εις προνοίας και της ευεργεσίας εις αφώνος αφώς παραπήλαυσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευχαριστώς βοήσει, χαίρε Μήτρο Πάρθενε, χαίρε Θεόν υπέ, χαίρε Θεά σκέπη, χαίρε όπλων και κατήχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοήθεια και σωτηρία, τον εισέ προστρεφόντων επιστεών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οι μισούντες με μάτιν βέλευνα και ξύφη και λάκων ευθρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμας παράξε μου και καταβιβάσε προς γην αγνήν επιζητούσι αλεκτούα τα προφθάσα σα σώσαμε. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από πάσης ανάγκης θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε και της η δυνάμη εν της σκέπης σου φύλαξον αγροτών εκ πάντως κινδύνων και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων και κόρη πανινητέ. Και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων να μην τη συνδώρο προσάξω, της ευχαριστίας αρθότερα πείλαψα των σόδων ημάτων και της εις αμετρήτου Χριστότητος τη δαρούν δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω σου την άρθα των πρόσμε συμπάθεια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχή και καρδία και σκοτισμόν επιούσι μη κόρη αλληγενήσας απόστοα προσιτών απέλασον τα τα μακράν τη εμπνεύση της Θείας και Πρεσβείας σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς παράκληση εν τες θλίψες συνείδα και των όσων ιατρός εγινώσκω και παντελής ιδρυμών του θανάτου και ποταμών της ζωής ανεξάντλητων και πάγων των εν συμφόρες ταχυνήν και οξίαν αντίληψη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, που κρύπτω σου των φίβων
την επίρα του θαμάτων και την πηγή να ενανόντος της προσεμε συμπαθίας του Δέσποινα αλλά μας συνομολογώ και εγώ και κηρύττω και θέγομαι και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εκείγνωσα του βίου μεζάλε ως περμένησε Κυρίων Παρθένε και την εμήν κατασπούσε καρδία κατά τη τρόσκου συμβέλη των θλίψεων αλεύρι μη σε βοηθών και διώκτην και ρίστην πανάκραντε διά σωσών από μην δίνουν τους δούλους σου Θεοδόκε ότι πάντες με τα Θεόνι σε καταφεύγουνε ως άρρηκαν τύπος και προστασία. Turn to me in your good favor, O praiseworthy Theotokos. Look upon my grave illnesses which painfully sting my flesh and heal the cause of my soul's pain and suffering. Προστασία των χριστιανών ακατέσσεται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήτης αμαρτωλών δε εισαίων φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζόντων σοι το άχινον εις πρεσβείαν και σπέσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε εκνεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου. Εκνεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου. Οι μισούντες αιώνες ήρθητε από του Κυρίου ως πόρτος δαρ, πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Οι μισούντες αιώνες ήρθητε από του Κυρίου ως πόρτος δαρ, πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε λαμβρύνετε τη τριάδικη μονάδη Ιεροκρυφείο. Εν είγε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αγίο Πνεύματι αναβλύζει δα της χάριτος ρήθρα αρδεύοντα απάσαν την κτήσιν προζωγονία. I shall remember your holy name from generation to generation. Στήσω με του ονόματός σου εν πάση ενέα και ενέα. Ακουσαυθήκατερ και είδε και κλήρατό σου και επιλάφθου λαός και δίκου του πατός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του πάνω σου. Ονιστήσω με του ονόματός σου εν πάση ενέα και ενέα. Και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ το κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσφομε. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Στο καιρό Κύριο εις ήθενο Ιησούς εις κομιθινά γίνεται της ονόματι Μάρθα επεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δεήν αδελφή καλούμενη Μαρία ή και παρακαθίσας απ' τους πόδας του Ιησού ήκουε των λόγων αυτού. Είδε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλή διακονία επιστάσατε είπε Κύριε ου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Είπε ον αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα, Μάρθα με ρυπνάς και τη ρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδαν εξελέξατο, ή τη σου καφερεθήσετε από αυτής. Έγινε το δε το λέγει αυτόν ταύτα, επαρασά της γίνει φωνή νεκόπλου είπεν αυτό. Μακαρία η Κυρία η βαστάσα σας και μαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούνια, μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού.
φυλάσσοντες αυτόν. The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time, Jesus entered the village, and a woman called Martha received him into her house. And she had a sister called Maria, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you're anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Maria has chosen a good portion, which shall not be taken away from her. As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breasts that nourished you. But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Glory to you, Lord, glory to you. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Πατέρον και Πνεύματι, Άσι εν μονάδι. Εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ενή και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήντες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων. Εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεησόν με ο Θεός και το μεγαλαιόν σου και καταπλήστην κυρμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέηση του και του σου, θλίψεις γαρέχει με, θέρινου δύναμε, των δαιμόνων τα του ψεύματων, σκέπινου και έκτημε, ουδέ που προσφύγω άθλιος, πάντοθε πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την θέση των συμφέρων πίσω. Ουδείς προσέχον επισύρεται σημαίνος από σου, εκχορεύεται αγνή παρθένε Θεοδόκε, αλετείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών, των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλη και λαών, των πολεμωμένων ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των Ιησού. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ανέλεγε και εκτιμήσει. Ήψωσον κέρας χριστίνων ορθοδόξων και κατάκοψαν εφημάστα ελέησον τα πλούσια. Πρεσβείς Παναχράντες, ποινησίμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμή και ζωπή σταυρού, προστασίες του μήνου περανίου, θύντων άμυνα σωμάτων και εσείς του μήνου δόξου προφήτου προερλόγου και βαπτους του Ιωάννου, των ενδόξων πανεπιστημίων και υπερκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιερεχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πέτρου Ερχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπύριδων Επισκόπων, Μεθόδος και Νεκταρίου Πεδαπόλεως των Θαυματουργών, των Ιδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεώργιο Πεπεφόρου, Δημήτρη Δημηροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρωνος και Στρατιλάτου και Μινάν Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Ιδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γυρεκών Θέκλων, Ζερβάρας, Αναστασίας Κατερίνης, Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, της Αγίας Ωσία Περθόνου Μάρτυρος Μαρκέλης και ο Πολύπηδος του Σπερνός Νίκολος του Πετανοήτη, του Σουνικηφόρου του Λεπρού, των Γεωργίου Δικαίου, του Πατώρα του Ιωκήμ και Άνης, των Εφέσο Αγίων, Επτά Πέδων, όντι Θεία Μνήμην εορτάζομεν και πάντως σου των Αγίων και τα επομένσε μόνε πολύ αλεία Κύριε
επάκουσαν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σε το Παναγίο και αγαθό και στο οποίο πνεύμα την ίν και αλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως ητεκούσα Θεότο και σκοτιστά έδαμε νυχτή αμαρτημάτων, φωταγώγησον ψή φωτόσου σαν δοχείων, των καθαρών και άμωμων, ειν απόνος σε δοξάζων. Προστασία και αντίληψη σκάφη με παρθένε. Υμνωθεί το μηνύν απαθή βοήθεια. Αβοήθη των δύναμη και επισαπιπισμένο. Υπεραγία Θεότο και δόξα πατή και ιό και αγίο πνεύματι. Όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χίλεση δοξάζω. Απολώσας τόσων μεγάλων χαρισμάτων, ανώτησης Χριστότητος και απείρωσου θαυμάτων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, πλέψον η ελωματή σου και επίς και την κακό συνέχω, και δεινών ασυμφορών και βλαβείς και κινδύνων, και πειρασμόν με λύτρωσε αμέτη σου ελέη. Αγία Θεότο και σώσον ημάς διασπράχνα, ελέησου παρθένε, μη παρήδεις εν υποντούμε νόμος άλλων βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδω μη χείρα βοηθείας, καταποντουμένου κακόπισης ή του βίου. Σώσον ημάς περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκε, όρωσαν με αγνή και συμφορέτη βίου και πειρασμήτε πάντοθεν κυκλώσαν, αλλά προς τα θύμη και αντιλαβού μου και κρατέα σου σκέπη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έντε ζάλες εφευρώσε λιμένα, έντε σλίπες χαρά και ευφροσύνη, και έντες γνώσεις το χειρήν βοηθείαν, και έντες κινδύνης ρίστη και προστάτην εν της πειρατηρής. Εν είχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν είχε ρεθρόν επίρη μόρφε Κυρίου, και ρεθία και μάναν το χισταμένε, χαίρε χρήση λιχνία λαμπάς αζέστος, χαίρε των παρθενών δόξα και μητέρων, ώρα ίσμα και κλαίω. Εξαίσθη επί τούτο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός ο φθητής ανθρώπης σωματικός και η γαστή σου γέγονε ευρύ χώρο τέρα των ουρανών διώσε Θεότο και αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχία μεγαλύτωση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς προς την καταφύγω άλλη αγνή που προσδάμω λοιπόν και σωθήσω με που πορευθώ ποι αν δε φέρω καταφύγην, ποι αν θερμήν αντίληψην, ποιον εν τες νύψες ή βοηθών,
εις αιμονήν ελπίζων, εις αιμονήν καυχόμεν, και επίς εθάρων κατέφυγον. Υπέρ Αγία Θεότων και σώσον ημάς, που κάστην αριθμήσαστε δυνατόν, μεγαλία τα σάθεων ύμφευτε και των βυθών, των ανεξερεύνητων εξυπή, των υπέρνων θαυμάτων σου, των τεκαλεσμένων δυναικός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσει, ως αληθή θεολοχεύτρια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ύμνης ευχαρίστης δοξόλογο και ιερέρωτα μέτρων ελέος, και την πόλη δύναμην σου πάσιν ομολογώ, και τες ευεργεσίας σου ας υπερηγένος ας είσαι με, Κύριε το μεγαλύνω ψυχήτε και καρδία, και λογισμό και γλώσσιν πάντοτε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, την δέησή μου δάξε την πενιχρά, και κραθμόν μη παρήνεις και δάκρυα και στέναγμον, αλλά αντιλαβούμου ως αγαθή, και τάσε της εις πλήρωσον, δύνασε γαρ πάντα ως παστελούς, δεσπότου Θεού μήτυρ, νεύσισε τη μόνον, προς την εμήνη κράν ταπείνωση, άξιον εστίνος αληθών, καθαρίζεις επί θεοτόπων, είναι η καθάριστον και παναγόμιστον, και μη πέρα του Θεοριμών. Την τιμίον πέρα το χέρουμι και δόξο θέρα, ας υπήρχος τον Σεραφή, είναι αδιαφόρον Θεοτόπων. Οι άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου πείσατε
πρεσβείαν εις τους Αθηναίοι μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Υιώ, Πνεύματι, κι νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ημάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρηση των ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε ποιες από τας ασθενείας ημών εν καματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριω και Υιώ, Πνεύματι, κι νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αείστε το όνομά σου, ετέ τη βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα αφήματα ημών, ως και μη σε αφήνει του φυλάτε ημών, και μη σε ενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίξε μα από το πονηρού. Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατό και του ήπτου και πνεύματο νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δύο πνεύματι αυθαρτιστέντε πολυχρόνιων ειν ίσαν ύπνων, η ενεφέσο επτάριθμη μάρτυρε. Και αναστάδες πιστούς εβεβαίωσαν ή των ανθρώπων κοινήν εξανάσταση. Όθεν άπαντες συμφώνος του τους υμνήσομεν, δοξάζοντες Χριστόν των πολυέλεων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε την μέση τεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχίδαρτη εξού ο προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς, εκθωράς ως φιλάνθρωπος. Φυλάξω χωρίς και μέσα των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούντων εν την πόλη και η κοινότητα ταύτη, των ορειτών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Κυρίου Ναοτούτου, των δούλων του Θεού, των εναστενίας κατακειμένων, των ενθλίψεις ιόντων, των πεθούντων, των θλιβωμένων, έτιδε πάντων των ενδούλων του Θεού, των εργαζομένων εν την κοινότητα αυτή, των ψαλώντων και προσφερόντων εν αυτή, των δασκόντων και δασκομένων της Καθηγητικής και Ελληνικής Σχολής, των μελών του Κοινωνικού Συμβουλίου της Φιλεπτόχου Αδελφότητας των Κοινωνικών Οργανισμών της Νεολαίας, πάντων δε και των προσφερόντων εν αυτή και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Αναστασίας Χαραλάμπους Παναγιώτου Μαρίας, Αλεσίας Γεωργίου Κυριάκου Ζαχαρίου, Βενετίας Μαρίας Αναγύρου Κυριάκου, Αδαμαντίου Εφημίας Ηλιόλγας, Αντωνίου Διονυσίου Κυριακής, Σοφίας Δημητρίου Χριστίνης Κατερίνης, Εκατερίνης Γλυκυρίας Κωνσταντίνου Μαρίας Ιώνα Κωνσταντίνου Εμμανουήλ, Θωμά Εμμανουέλλας, Ιωάννης Καρικλίας Παύλου, Θεοδόρας Δήμητρας και οικογενειών αυτών, Παρασκευής, Ηλιού Πρεσβυτέρου, Χριστοφόρου Πρεσβυτέρου, Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, Ελένης Πρεσβυτέρης, Χριστίνης Δήμητρος Σωτηρίου, Κυριακής Κυριακής Χριστιαν, Ντένις, Κρίσι, Έιμι, Μάικ Μάικο, Ντέμπι, Κάθι, Μάρκο, Μπέτσι, Πέτρου Σταυρούλας Παναγιώτου, Πέτρου Δημητρίου, Γεωργίας Ιωάννου Μαρίας Πέτρου Λουκά, Γεωργίου Αδελφών και Συγγενών, Γεωργίου Ευαγγέλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας Ελένης Χριστίνης Δήμητρας, Βασιλικής Αγνής Ανθίπης, Ιωάννας Σταυρούλας οικογενειών αυτών, Ελένης Ιωάννου Βασιλείου Πατρικίας, Ελένης Αλεξάνδρου Σοφίας Γεωργίου, Ελένης Ευαγγελίας Θωμά Γεωργίου, Ραφαήλ Αντριάννας, Βασιλικής Καραλάμπους, Γρηγορίου Γρηγορίου Αποστόλου Μαρίας Τέκνων, Μαρίας Νικολάου Κωνσταντίνας, Εκατερίνης Αποστόλου Αναστασίας Μαρίας Τέκνων, Γονών Ευαγγελίας Λάβρου, Παρασκευής Τέκνων, Γονών Αναστασίας Παναγιώτου, Ιωσήφ Μαρίας Ειρήνης Μιχαήλ, Μιχαήλ Χριστίνης Γρηγορίου, Λεωνίδου Άννης Χριστίνης, Λεωνίδου Μιχαήλ, Ιωσήφ Βαρβάρας Ελισάβετ, Ελισάβετ, Ιωάννας Ιωάννου, Ιωάννας Γεωργίου Παρασκευής, Σωτηρίου Παναγιώτας, Σωτηρίου Χριστίνης Ιωάννας και συγγενών, Σωτηρίου Κατερίνης Σοκράτου Νικολάου, Χριστάλλας Ελένης Ευαγγέλου, Ελένης Δέιβιντ Ευαγγελίας, Νικολάου Κατερίνης Ιωάννου Μαρίας, Νικολάου Τζενεβίβ Παναγιώτου, Γρηγορίου Ευαγγελίας, Γεωργίου Σουλτάνας Χριστίνης Νικολάου, Ευαγγελίας Χρήστου Κυριάννης Ιωάννας, Όλγας Βενεδίκτου Βενεδίκτου Αγγελίνας,
Ιωάννας Νικολάου, Ευαγγελίας Ιωάννας, Αγγελικής Δημήτρας Αντωνίου, Σταυρούλας Δημήτρης Αντωνίας, Οικείων και Σκυρών, Ευαγγέλου Στέφανης, Γεωργίου Αλεξάνδρου Παναγιώτου, Ευγενίας Τηλιανού Χρήστου, Άννη Στεφανίας, Κυριακής Δήμητρας, Ευανθίας Γεωργίου Μαρίνης, Γεωργίου Γεωργίου Κατερίνης Κωνσταντίνης Παρθένας, Νικολάου Καραλάμους, Κρυσούλας Αλένης Ειρήνης Γεωργίου Δημητρίου, Ανδρέου Νεκτέριου Μαρίας Πολυξένης Αντωνίου Παραλυξένης Μαρίας Άννης, Τέκνο και έγκονων Γεωργίου, Τέκνο γονό Σταματίνα, Τέκνο γονό και ασθενή αδελφών και συγγενών, Γερασίμου Παναγιώτη Γεωργίου Ελένη, Νικολάου Παναγιώτα, Ιωάννη Ιωάννου Μιχαήλ, Ελένη Δημήτρα Βασίλη Προκοπίνη και Αλεξάνδρου, Παναγιώτα, Τέκνο εγγονών, Δημήτρα αδελφών και συγγενών, Μιχαήλ Δημήτρα, Αλεξάνδρου Τέκνο αδελφών, Δημήτρη Σιζούγου Συγγενών, Ευγενή Τέκνο και έγκονων, Βασιλείου Σοφία Ευαγγέλου Μαρία Δεμιλία Σοφία, Γεωργίου Στυλιανής, Δημητρίου Κωνσταντίνας Μαρίας, Σοφίας Ειρήνης, Ιωάννου Στυλιανής, Τέκνων Κονών, Νικόλα Βαγγελίας, Τέκνων και Εγκορών, Παναγιώτου Σοφίας Κωνσταντίνου, Χρήστου Άννη Σοφίας Ευγενής Μαρίας Συγγενών, Σάρλοτ Κυριακής Αξιοθέας Αλεξίας Άρων, Δεσπίνης Ανδρέου Μαρίας Μιχαήλ, Παναγιώτου Άννης Κιμ, Τζένιφερ Ελένης και Λορέιν, Αναστασίας Κένεθ Χριστοφόρου Στεφανίας Αλεξάνδρου Μαρίας, Εκατερίνη Σοφίας Αντωνίου Δημητράς Τζίλιαν, Ιωάννου Σοφίας Αλεξάνδρου Δημητρίου Γεωργίου Ελένης Μαρίας Χριστίνης Αντωνίου Νικολάου Ανδρέου Ελένης Νικόλα Αδάμου Δημητρίου Ρομπέρτου Νικολάου Εμιλίας Σάρλοτ Ευαγγελίνας Γεωργίου Καλλιόπη Σπυρίδωνος Αγγελικής Αγγελικής Χρυσούλα Στεφάνου Ιωνισίου Μυρτούλας Τεκρών Εγκονών Ευαγγελίας Μιχαήλ Αντωνίου Ελένης Ιωάννου Παναγιώτου Δημητρίου Παναγιώτου Νικολάου Μαργαρίτας Ιωσήφ Ελένης Νικολάου Αλεξίας Τζολί Γεωργίου Μαρίας Παναγιώτου Χριστίνης Θεοδόρου Τσένη, Δημητρίου Μάρκου, Βασιλικής Πανταλίμωνος Σοφίας, Θωμά Εκατερίνης, Θωμά Μελανίας, Λουίζας, Δένης, Νίκης Δέβη, Γεωργίου Αναστασίου, Σταυρούλας Έλενης Αριστέας, Κωνσταντίνου Νίκης, Αγγέλου Αναστασίας Παναγιώτου, Λεωνίδου Θωμά, Δημητρούλας, Δημητρίου Σταύρου, Μαργαρίτας Γεωργίας, Συρίου Κωνσταντίνου, Μανουήλ, Ευαγγέλου, Κέλης Χριστίνης, Νικολάου Μαρίας, Άνης, Ιωάννου Ιωάννας, Αθανασίου Αλεξάνδρας, Ελένης Δημητρίου, Εκατερίνης, Καραλάμπους Μαρίας Γρυφαλιάς, Κυριακής Δημητρίου, Αθανασίου Ανδρέου, Μαρίας Νικολέτας, Μαρίας Μαρίνης, Βασίλου Σάβα, Ουρανίας, Οικογενείας Ειρήνης, Νικολέτας Δημητρίου και Οικογενειών, Αλεξάνδρου Παρνικίας, Βασιλικής Τατιάνας, Ειρήνης, Αδελφών, Τέκνων και Συγγενών, Ειρήνης Δημητρίου Βασιλικής Νικολάου Δανιέλας, Ειρήνης Νικολάου Παναγιώτου Λιβίας Λεωνίδου, Σταυρούλας Μιχαήλ Αλεξάνδρου Εφροσύνης, Άννης Μαρίας Νεκταρίου Πολυξένης, Αντωνίου Ευγενίας Καραλάμους Αγγέλου, Άννης Ζωής Σοφίας Οικογενείας Παρασκευής Νικολάου Παναγιώτου και Οικογενειών Κασιανής, Θοδόρου Μαρκέρης Πολυξένης, Κωνσταντίνας, Ιωάννου Παναγιώτας, Γεωργίου Δημητρίου, Κατερίνης, Μιχαήλ Σωτήριου Στεφάνου και συγγενών, Αθανασίου Αθηνάς, Χριστίνης Μαρίας Στεφανίας, Ειρήνης Μαρίας Παναγή, Σταυραντώνη, Ευθυμίας Άννης, Κυριακούλας Βασιλείου Σοφίας, Νικολάου Μαρίας Ελένης, Γεωργίου Βασιλείου Ιωάννου, Άννη Σωτηρίου, Δημήτρα Σπυρίδωνος, Άννης Φωτίου, Αλεξάνδρα Στυλιανού Δήμητρας, Σοφίας Αντωνίας Κατερίνης, Σοφίας Ελένης, Ελένης Δημητρίου, Ελένης και συγγενών, Λίγερης Ιωάννου Μαρίας, Αλφασιλικής Αγγελικής Έλσης του Σουπαλάντου Αθανασίου, Ελευθερίου Μαρίας Ελένης Γεωργίας, Βενία Μη Μιχαήλ Μαρίας Ελευθερίας Ιωσήφ Λουκά Βέρδης Σιλβίας και Ροζέν Μαρίς, Καλλιόπης Μαρίας Ζαχαρίου, Καλλιόπης Ματθαίου, Μιχαήλ Θεόνης Ιωάννου Κατερίνης Τέκνων και Συγγενών, Εμμανουήλ Μάρτας Μελίσης Ανδρέου Σπυρίδωνος Αλής Μιχαήλ Γεωργίου Σον Λουκίας Διονύσιου Φωτίνης Θεοδόρου Μαρίας Ελένης Γεωργίου Αναστασίου Βασίλειου Αθανασίου Κυριακής Μαρίας Μαρίνης Βασίλειου Σάβα Αθανασίου Αθηνάς και Τέκνων Δημητρίου Χρυσάντης Τέκνων και Έγκονων Αποστόλου Σταύρου Νικολάου Αντωνίας Αρχιβιάδου Αποστόλου Αγγελικής Αναστασίας Ερασμίας Τζόσεφ Σταματίας Αγγελικής και Συγγενών Αναστασίου Ευγενίας Ευαγγέλου, Αναστασίου Ευγενίας Αδελφών, Αναστασίου Μαρίας Ευαγγελίας Εμμανουήλ Ιωάννας και Τέκνων, Νικολάου Ευαγγελίας Ηλίου Αριάνθης Μαρίας Χρήστου Νικολάου Μαρίας Αριάνθης, Δίνας Μαρίας Σούζαν Πολίν Ρώση Οικογενειών Ζωσεφίνιας Ελένης Βεβριάσος και Ναρώσος Αυτιστών, Μιχαήλ Μαρίκας Τέκνων, Άννης Ευαγγέλου Λουίζας και Τέκνων, Εκατερίνης Κυριάκου Τέκνων, Χρήστος Σταματίας Τέκνων, Σωτηρίας Παναγιώτου Τέκνων, Καλλιόπης Τέκνων, Δεσπίνης Τέκνων, Παρασκευής Εμμανουήλ Τέκνων, Παύλου Ευτέρπης Τέκνων, Γεωργίας, Παναγιώτου Γεωργίου, Ελένης Αθανασίας, Μιχαήλ και Τέκνων,
Γεωργίου Σταματίας Ευαγγελίας Ιλίου Ιωάννου, Αδαμαντίνης Ειρήνης Ευτυχίου Νεκταρίου, Γεωργίας Αναστασίου Αλίκης Θεοδόρου Χριστίνης Κωνσταντίνου Γεωργίου Χριστού Αναστασίας Σοφίας Δημητρίου Σοφίας Κωνσταντίνου Ρόζας Ευαγγέλου Βασιλικής Θεοδόρου Θεοφάνους Καλλιόπης Δημητρίου Αθηνάς Παναγιώτου Νεκταρίου Μαρίας Δέχνων Αμαλίας Καλλιόπης Παύλου Σοφίας Νεκταρίας Δημητρίου Μαρίας Τέκνων Παναγιώτα Τέκνων Πανηγούλας Αποστόλου Δημήτρας και Τέκνων Μιχαέλας Χριστού Ηλίου Στεφάνου Αριάνθης Μαρκέλης Χριστού Νεκταρίου Νικολάου Ευτυχίου Γεωργίου Παναγιώτας Παναγιώτας Χριστίνης Ελένης Άννης Σοφίας Μελίνης Ζωής Χαραλάμπους Γεωργίου Γεωργίας Δημήτρου Παναγιώτας Νικολάου Ευαγγελίας Χαραλάμπους Άννης Νικολάου Χριστίνης Γεωργίου Βασιλικής Κωνσταντίνου Ειρήνης Βασιλικής Ιωάννου Γονέν αδελφών Τέκνων και Συγγενών Ευαγγελίας Γερασίμου Θοδόρη Οικογενείας Αναστασίας Πέτρου Ευγενίας Διονυσίας Ιωσήφ και Τέκνων Γεωργίου Γεωργίας Τέκνων Μαρίας Τέκνων Ξεκινών και Εκείων και των οικογενειών Κωνσταντίνου Οικογενείας Παλαιολόγου Αδαμαντίας Μαρίας Ειρήνης Ευρυπίδου Σταυρούλας Ιωσήφ Υπερταχίας και Αναρρώσεως Αυτών Ηλιού Δημητρίου Υπερανώσεως Αυτών Ελένης Άνης Οικογενείας Σοφίας Οικογενείας Θωμά Αδαμαντίου Θοδόρου Ευαγγέλου Κωνσταντίνας Οικογενείας Βαρβάρας Αντωνίου Γεωργίου Αντωνίου Μαρίας Παναγιώτας Μιχαήλ Κωνσταντίνας Δημητρίου Ιωάννου Κατερίνης Παναγιώτου Μαρίας Κωνσταντίνας Γεωργίου Φρυντερίκης Παναγιώτου Παναγιώτας Τέκνων Χριστού Νεκταρίας Αναστασίας Ιωάννου Ευγενίας και Τέκνων Κατερίνης και Τέκνων Ιωάννου Ευαγγελίας και Τέκνων Τέντι Ελένης Υπηριάσου και Αναρρώσεως Αυτής Αγγέλου Μιχαήλ Δανιέλας Δημητρίου Μαρίσας Μιχαήλ Αντωνίας Αγγέλου Μαρίσας Κριστίνης Τζόναθαν Βικτόρια Μάικλ Μισελ Τράβης Νίκολας Τόμας Τρέισι Αντώνιος Κατερίνα Θεόνης Θεόδωρος Παναγιώτου Ελένης Ιωάννου Γρηγορίου Νικολάου Παρασκευής Ιωάννου Μαρίας Παρασκευής Αδελφών Παντελεήμονος Κλεάνθης Κωνσταντίνου Νικολάου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Νεκταρίας Αφροδίτης Γεωργίας Νικολάου Παναγιώτη Μολέντος Αγγελικής Νικολάου Δεσπίνης Αλεξάνδρου Παρασκευής Αντιγόνης Κυριακής Ευγενίου Μιχαήλ Μιχαέλας Παναγιώτας Ευγενίου Ιωάννα Σταύρου Μαρίας Άνης Μαρίας Αγγέλου Γεωργίου Όλγας Ηλίου Διονυσίου Αντωνίου Ευθυμίας Αδαμαντίου Δεσπίνης και Γεωργίου Καλλιόπη, Σπυρίδος Αγγελικής, Αγγελικής Χρυσούλας, Στεφάνου Διονυσίου Μυρτούλας, Τέκνων Αγωνών Ευαγγελίας, Μιχαήλ Αντωνίου Ελένης, Ιωάννου Παναγιώτου Δημητρίου, Παναγιώτου Ευρυδίκης, Νικολάου Παναγιώτα Στυλιανού Δημητρίου, Δαμαντία Σταματικής Δημητρίου, Αναστασίας Αριστέας Ιωάννας Αυσπλατίου, Νικολάου Σοφίας Παναγιώτας, Κωνσταντίνου Ηλίας Γεωργίας Κατερίνης, Νικολάου Ερασμίας Ανδρέου Ηλίας, Σέρι Έντ Τζέιμι Κωνσταντίνου, Νικολάου Ευαγγελίας Ιωάννας Αγγελικής Δημητραζής Ιωάννου Βενεδέκτου Όγας Βενεδίκτου Αγγελίνας Ιωάννου Παναγιώτου Ζωής Δημητρίου Ευαγγελίας Μαρίνης Γρηγορίου Μαρίας Ευαγγελίας Γρηγορίου Σταυρούδας Αντωνίας Νικολέτης και Δημοσθένους Κωνσταντίνας Αδαμαντίας Γεωργίου Χρυσάνης Χριστοφόρου Αθανασίου και Νικολάου Κωνσταντίνου Αντωνίας Δημήτρας Νεκταρίου Ζωής Αγγελικής Ελένης Τζένι Βίβε Αριστίδου Πρεσβυτέρου Βασιλείας Πρεσβυτέρας Κωνσταντίνου Αντωνίας Δημητρίου Βασιλείου Γεωργίας Οικίου Συγγενών Γερασίμου Στυλιανής και Τέκνων Σταματίου Αλεξάνδρας Γεωργίου Μαρίας Αλεξάνδρου και Τέκνων Ραφαέλα Σάρη Βρετούλας και Τέκνων Δαρία Σταματίου Αλεξάνδρας και Τέκνων Γονών και Δυσεγγόνων και Γιάκου Παρασκευής Τέκνων Μαρίας Αναστασίου Ρουμπή Θεοδόρας Ανδρέου Τέκνων Εγγονών Αριστές Νικολάου Κωνσταντίνου Καλλιοφελίας και Τέκνων Καλλιόπης Θεώρης και Οικογενειών και Τέκνων και Εγγονών Κατερίνης Εμμανουήλ Τέκνων, Σοφίας Βασίλη Τέκνων και Εγγονών, Πολυτίμης Τέκνων και Εγγονών, Συγγενών Οικείων και των Κροδίλων του Κωνσταντίνου Ειρήνης Ανθής και Συγγενών Ιωσήφ Δάφνης και Τέκνων. Χρυσοκόνας Πεσβητέρας Κατερίνης Ναταλίας Αμαλίας Ηλίου Σοφίας των Ασίου Γεωργίου Μιχαήλ Διονυσίας Γεωργίου Ειρήνης των δούλων του Θεού Αναστασίου Υπεριάσος και Αναρρώσεως Αυτού Στεργίου Πέτρου Πέτρου Σοφίας Νικολάου Σοφίας Παναγιώτου Σοφίας Πειράς και Αναρρώσεως Αυτών Μαρίας Κατερίνης Αναργύρου και Ευφημίας Αναστασίας Νικολάου Γεωργίου Γεωργίας Παναγιώτου Παναγιώτας Ελένης Ιωάννου Νικολάου και πάντων των ανασθενείς κατοικημένων υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ευλογιζόμεθε υπέρ του δε φιλεκτήνε την Αγία Εκκλησία, την πόλη και κοινότητα αυτή και πάσα πόλη και χώρα από οργή και πολύ μουσουλμού κατά πεντισμού υπήρω μαχαίρα, πήρω μισαλοφύρων, εμφύλου πολέμου και αφνίδιου θανάτου. Υπέρ του ίδε λεμνή και ευδιάλεπτων και νέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θωρημών, τα αποστρέψει και δεσκεδάσει πάσα οργή και νόσου. Την καθημών κυρμένη και ρίσαστη μα εκ τη επικειμένη δικέ αυτού απειλή και ελεήσε ημά. Εντυπωμεθε υπέρ της ακούσε Κύριε των θωρημών, φωνήστητε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Άκουσε ημών ο Θεός σωτήρ ημών επίσης πάντων περάν της γης και των θαλάσσιων μακράν και ήλιος ηλισμού δέσπεν της αμαρτής ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος τόσο υπάρχης και στην δόξα να αναπέμουν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπισίμων Κύριε δόξα σοι, Τριάς Αγία δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός των σημών, τες πρεσβείς παρακράντου και παραμομογές αυτιμετρός, δυνάμει του νίκης ο Πισταυρού, τη χάρη του ζωδοκτάβου, προστασίε του Δημήνου Παρανίων, θείο δυνάμεων σωμάτων, η και εσύ με δόξου προφήτη προλόγου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον ειδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τον ειδόξων και καλλινικών μαρτύρων. Το Γερμανό Μάρτυρο Δημήτρη του Μεροβλή, του Μαρκέλη και ο πολίτη δικό του μετανοείται, τον Γερμανό Μάρτυρο Ελευθερίου, του Σύνου και Φόρου του Λεπρού, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Μπιάνη, των Αγίων Επτά Πέδων των Ενεφέσων, ό,τι θεία μνήμη εορτάζουν και πάντου των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμά ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Απόστολοι εκ περάτων συνάχριστέντες εν κάδεν γεστή μανή το
Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Για την γιορτή που ακούσατε τον 7 Πέντε των Εφέσο, που γιορτάζουν 4 Αυγούστου και ακούσατε απόψε να μνημονεύονται, διότι μετά την Δύση του Ηλίου μπαίνουμε ήδη στην ημέρα την ερχόμενη κατά το κοσμικό ημερολόγιο, το βυζαντινό ημερολόγιο, αμέσως μετά τον Εσπερινό που είναι η Παράκληση, είμαστε ήδη στην Τετάρτη. Και γι' αυτό το λόγο γιορτάζουμε πάντα εκ προημίου τους Αγίους της κατά κοσμικό ημερολόγιο επόμενης ημέρας, αλλά στη Βυζαντινή, στο Βυζαντινό ημερολόγιο είναι ήδη είμαστε στις 4 του Αυγούστου. Για τους 7 αυτούς πέδας, οι οποίοι πώς έγινε το μαρτύριό τους. Το μαρτύριό τους στην ουσία ήταν μαρτυρία Αναστάσεως. Εδιώκονταν αυτά τα παιδιά γιατί έμαθαν οι ειδωλολάτρες βασιλείς της εποχής και ηγεμόνες της περιοχής της Εφέσου ότι είναι χριστιανοί. Έστειλαν τους εκμαλωτήσουν, τα παιδιά έπρεξαν, κρύφτηκαν σε μια σπηλιά, το άνοιγμα της οποίας ήταν μικροσκοπικό. Δεν μπορούσαν να βγουν μέσα μεγαλώσουν οι στρατιώτες, τα παιδάκια χώρεσαν, μπήκαν βαθιά. Πέρασαν από το άνοιγμα που δεν μπορούσε ένα κανονικού μεγέθους άνθρωπος να περάσει και κρύφτηκαν. Για να τους εχμαλωτήσουν οι στρατιώτες, έκλεισαν το σπήλαιο και το σπήλαιο εσφραγίστηκε ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να βγουν, να μην μπορούν να αναπνεύσουν, να πεθάνουν από ασφυξία και ασυντία. Ο Θεός όμως, ο οποίος έχει δώσει και σε όλους τους Αγίους, το ακούσαμε και για την Αγία Παρασκευή πριν 2 εβδομάδες, τα πόσα μαρτύρια πέρασε, αλλά την γιάτευε κατά τη διάρκεια της νυχτός, την Αγία Κατερίνα, την Αγία Βαρβάρα και το καθεξής, έδωσε και για αυτά τα παιδιά ένα θεσπέσιο θαύμα. Τους έδωσε έναν ύπνο. Ένα ύπνο με λύχιο και ειρηνικό. Κοιμήθηκαν τα παιδιά μέσα σε αυτό το σπήλαιο για 372 χρόνια. Μετά εσείς στη γη, μετά από 372 χρόνια, άνοιξε το σπήλαιο. Τα παιδιά ξύπνησαν από αυτό τον ύπνο που τους έδωσε ο μεγαλοδύναμος. Βγήκαν, δεν έβρικαν τους δικούς τους. Μάλιστα μίλησαν για τους ανθρώπους τους οποίους έψαχναν και ότι το σεδίωκε ο Δέντιος ο βασιλιάς τότε, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αυτός λένε έχει πεθάνει εδώ και... Θυμόντουσαν την ιστορία με τα 7 παιδιά που είχαν χαθεί μες στο σπήλαιο, τα παιδιά παρουσιάστηκαν, καταλάβαν το θαύμα όλη της Εφέσου, το οποίο θαύμα αυτό δεν έγινε σε μια οποιαδήποτε περίοδο. Εκείνη τον καιρό ήταν ο ηγεμόν, ο Θεοδόσιος ο Μικρός, ο οποίος ήταν αιρεσιάρχης, ο οποίος δεν πίστευε ότι υπάρχει Ανάσταση. Και προσπαθούσε να παρασύρει τους χριστιανούς ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Και αυτό το θαύμα, όταν γύρισαν τα παιδιά μετά από 372 χρόνια ύπνου, ήταν μια ζωντανή απόδειξη, όπως έγινε και με τον Λάζαρο που ήταν τριήμερος, όπως έγινε και με άλλες περιπτώσεις, όπως ήταν ο νεαρός της χείρας της Ναΐν και άλλες περιπτώσεις του Ευαγγέλιου, ότι μπορεί ο Χριστός να κρατήσει ένα σώμα για πάνω από 3,5 εκατοδετίες, όσο μάλλον στον Παράδεισο για την αιωνιότητα. Άρα υπάρχει Ανάσταση, άρα πιστεύουμε, προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Και αυτό λοιπόν μας διδάσκει η γιορτή των 7 παιδών των Εφέσων. Είναι μεγάλη και σημαντική γιορτή, γιατί αυτά τα παιδάκια διδάσκουν το δόγμα το οποίο είναι η βάση της πίστεώς μας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, χωρίς την Ανάσταση κενό το δίδαγμα, κενό το κήρυγμα, κενό με έψιλον, άδειο δηλαδή. Οτιδήποτε, η πίστη δεν έχει ρίζα, δεν έχει βάση, αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Είναι η βάση της Ανάσταση. Γι' αυτό και η κεντρική εορτή του Ορθόδοξου Ορτολογίου είναι η Ανάσταση του Πάσχα. Τα παιδιά λοιπόν της Εφέσου, να το θυμάστε, it is the celebration of August 4th,
of the four children from Ephesus. What happened to these children? These children were persecuted because they were Christian. By then there was the ruler of the town of Ephesus, the region of Ephesus. And he sent soldiers to capture them and to deliver them for martyrdom. They ran away and they hid in a cave. The opening of the cave was small. The soldiers could not fit through, but the children were able to fit and hide because they were smaller. So they went deep into the cave. The soldiers built an obstacle so that the children cannot escape. And they were trapped in this cave. The purpose for that was for the children to die of asphyxiation and starvation. But God had mercy on them. In many times, we read the lives of saints, we read how the martyrdom of the saints for everything that they do to them, God delivers them with healing. God rescues them until the ultimate time of redemption when they come and they are glorified in heaven. But in many times we heard about St. Paraskevi, St. Barbara, St. Catherine, how all the time Christ gives healing and takes away the pain and the suffering. For these seven children, they were pure, they were innocent. God took away their pain. It gave them a very peaceful and long sleep. These seven children slept for 372 years in that cave. For 372 years, they woke up. After the earth was shaken, the cave reopened. The cave, by the way, exists to this day. And the children woke up, they went back to Ephesus, they looked for their familiar persons, their relatives, their friends. None of them was around. It was 3.5 centuries later. They identified themselves. People knew the story of these children. They knew that what happened to them in that cave. And the children said, if that person who persecutes them is still around, they said, no, he's long gone, 3.5 centuries ago. But at that time when the children were awakened, there was a heretic leader, Theodosius the Mikros, a small of stature, who was persecuting Christians and was persecuting them on the basis of their belief in the resurrection. He said that there is no such thing as the resurrection from the dead. So these children came at the right time, not by coincidence, by the providence of the Lord. So by divine providence, they returned at the right time, when Christians were ambivalent and they were thinking, is resurrection real, is not real? And the children presented themselves. So if God can keep the body of these people, of this young man, for 3.5 centuries plus, for 373 years, how could he not keep body and soul and in his kingdom forever? He's done it for Lazarus, he's done it for the son of the widow of Nain, he's done it for so many people that he brought back, but especially his children, a splendid miracle, 372 years, to proclaim the resurrection, because our faith is based on the dogma of the resurrection. We expect the resurrection of the dead and the life of the world to come again. And St. Paul said, without the resurrection, our faith is empty. Our sermon is without meaning. We need to believe and expect and await the resurrection, the basis and the foundation of our faith. Να έχουμε λοιπόν την ευλογία των 7 παιδών της Εφέσου. Καλή αυριανή, αύριο το βράδυ, μικρός παρακλητικός κανόνας στις 7 μετά μεσημβρίας. Παναγιά μαζί σας.